παιδί από ένα σπίτι κανονικό, πώς να σου το πω, δεν είναι. Κοίταξε, έχω να σου πω ότι τα δύο χρόνια πριν γίνει η ιστορία αυτή όλη, ναι, από ένα σπίτι κανονικό ήμουνα, αλλά... Έκαλα και οι άλλοι μπορεί να είναι. Ενώ ρε παιδί μου πήγαινες και δούλευες στους γονείς σου στα ήδη γυνείς τώρα, δηλαδή... Ναι, δύο χρόνια πριν γίνει αυτό, δεν δούλευα πουθενά. Πολύ απλά σήκωνα από τα χρήματά μου, έπαιρνα ουσίες και πολύ απλά κατέστρεφα τον εαυτό μου. Συγγνώμη λίγο, Πατήλια, αν τέλεια εδώ. Ναι. Δεν το είχε καταλάβει κανείς από το κοντινό σου περιβάλλον. Από ένα σημείο και μετά είχαν αρχίσει από τις αναβολές που έλεγα πριν. Εδώ. Δηλαδή. Άλλη τάξη, οικογένεια είναι λίγο μακριά. Ζούσε και σε άλλη πόλη. Σωστά. Όχι καλέ. Κέρα, Αθήνα. Πειραιάς, Αθήνα. Ωραία. Εντάξει, δεν ήταν και μακριά. Οι φίλοι σου αυτά δεν είχαν καταλάβει. Είχαν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Προφανώς είχαν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Μα άρχισα να μην βγαίνω καν. Είχα αρχίσει να πετσοκόβω τις κοινωνικές μου συναναστροφές πολύ απλά για να μένω στο σπίτι και απλώς να κάνω αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να το λέω και συνέχεια πια γιατί δεν μου αρέσει. Μια φράση. Ναι, αν μπορώ να είμαι περήφανος για κάτι από εκείνη την περίοδο, αν μπορώ. Είναι το ότι δεν ζήτησα ούτε μία φορά χρήματα από την οικογένειά μου για να αγοράσω ουσίες. Έφαγα ό,τι είχα βγάλει εγώ μέχρι εκείνη την ηλικία. Δυστυχώς. Για περίεργο πράγμα είσαι περήφανος. Αλλά τέλος πάντων. Όχι, έχει και αυτό. Το θέμα είναι ότι ναι. Εκεί λοιπόν, όταν συνειδητοποιήσω ότι τώρα ζω εδώ και δεν ξέρω και πότε τελειώνει η προφυλάκηση. Γιατί δεν ξέρεις από την αρχή την ημερομηνία της δίκης. Άρα δεν ξέρεις. Και πόσο καιρό θα μείνεις προφυλακισμένος. Mm-hmm. Πώς είναι. Αυτό είναι το θέμα. Ότι όταν είσαι μέσα, δεν ξέρεις ότι όλα. Με το δεδομένο ότι έχεις δίκιο, δεν ξέρεις πότε θα τελειώσει. Ναι. Αυτό. Γιατί τώρα λέμε 16 μήνες, αλλά το βλέπεις αφού έχει τελειώσει. Ναι. Εκεί μέσα, μέρα-μέρα, είσαι σε μια πολύ. Το είπα κι αλλού αυτό, κάτι μου θυμίζει. Ναι, το είπα κι αλλού αυτό. Μέρα-μέρα, ώρα-ώρα, είσαι στο μυαλό σου με ένα ακραίο. Για την ανθρώπινη ελευθερία σου διακύβευμα. Ναι. Θα αποδειχθεί, δεν θα αποδειχθεί. Αυτό είναι συνέχεια. Είναι συνέχεια μες στο μυαλό σου, Εμένα από ένα σημείο και μετά, όταν έπαιρνα τα βουλεύματα, συγγνώμη, Θανάση, όταν έπαιρνα τα βουλεύματα που μου λέγανε μέσα οι γελοιότητες, να το πω ευγενικά, γιατί είναι και μεσημεριανή ώρα, σύμφωνα με τα οποία βουλεύματα εμένα μου στερούσαν την ελευθερία μου, εκεί, πραγματικά ήταν συνέχεια. Άρχισε από το εξάμεινο και μετά. Εκλεγές. Και αν υπήρχαν ώρες που δεν το σκεφτόσουν. Ναι. Να κάνεις κάτι άλλο, δεν ξέρω. Οι ώρες που δεν το σκεφτόμουν ήταν σχεδόν ποτέ. Δεν κοιμόμουν καλά-καλά. Αυτό που είπες, πολύ ωραίο, έτσι, πολύ ωραία ερώτηση. Μου λες, έκλεγες τι. Αν λύγησες. Εγώ ποτέ. Αν με παρατηρήσατε τότε, ακόμα και αν βάλετε να δείτε τώρα, μετά από χρόνια τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις και όλα αυτά, ποτέ δεν είχα εκθέσει το συναισθημά μου, ούτε το πώς νιώθω, ούτε το πόσο ντροπή μπορεί να ένιωθα, ούτε το πόσο κατεστραμμένος μπορεί να ένιωθα, ούτε τίποτα. Γιατί είχε γίνει όλο αυτό με τα στοιχεία και επειδή είχα δίκιο, δεν ανεχόμουνα να βγω. Σαν τον άνθρωπο που είμαι τραυματισμένος ή έχω δίκιο, τέλος. Εγώ θα είμαι υπερήφανος μέχρι το τέλος. Το αν θα κλείσω το καρτοτηλέφωνο από τη συνέντευξη ή η οικογένειά μου και θα κλαίμε στα τηλέφωνα ή εγώ μόνος μου, είναι δική μου δουλειά. Εγώ δεν θα δώσω το δικαίωμα στον κόσμο να πει ότι «Ωχ, μωρέ, τώρα αυτόν είτε αθώος είτε ένοχος τον καταστρέψανε, ας πούμε, ξέρεις». Να αντιμετωπίσω τον εαυτό μου, δηλαδή, σαν καμένο χαρτί. Δεν το ανεχόμουν αυτό. Πώς μεγάλωσες. Δηλαδή, ενώ μεγάλωσες και με λίγο με το σκεπτικό να μην φανεί το συναισθημά σου ή όχι. Τότε μόνο σου βγήκε. Τους τηλιάτρες δεν κλαίνε, ας πούμε, αυτό λες. Ναι. Όχι, δεν μεγάλωσα με καμιά τέτοια έτσι, κουλτούρα από την οικογένειά μου γενικά. Τα συναισθήματά μας τα δείχναμε. Αλλά αυτό είχε να κάνει και δεν μου πέρασε κάτι τέτοιο. Απλώς αυτή ήταν η δική μου στάση απέναντι σε αυτό που συνέβαινε. Γιατί ξέρεις την Άνση, δεν μιλούσαμε εκείνη την περίοδο για ένα συνέστημα πάνω σε ένα συμβάν το οποίο σε στεναχώρησε και έλα μωρέ αύριο θα είσαι καλά. Ναι. Ήταν μια παγιωμένη κατάσταση εκείνη την περίοδο. Ήταν μια πυρηνική αλλαγή στη ζωή σου, σε όλα, σε καταλαβαίνω. Στο πώς διαχειρίζεσαι την εικόνα σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Επειδή μιλούσες και τότε με ψυχολόγο από ό,τι άκουσα. Ναι, από ένα σημείο και μετά μια πολύ καλή ψυχολόγος με στη φυλακή, είπες. Ναι, και να πω πριν από αυτήν,
και για τον ψυχολόγο, το Νεκτάριο, ένα συγκρατούμενος μου, ο οποίος το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, του χρωστάω πολλά, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός, μπορεί να είχα φουντάρει όντως. Κάθε βράδυ με άκουγε, μιλάγαμε έξω από το κελί σε ένα... γιατί ήμουν 3 μέρες απομόνωση, προστατευτική. Επειδή υπόθεση ήταν περίεργη, δεν με πετούσανε μέσα σε... Μετά με βάλανε βέβαια. Ναι. Και αυτός ήταν εκεί, με κι άλλη απομόνωση, είναι απλώς 3-4, δεν είναι μόνος σου, κυριολεκτικά δηλαδή. Και με άκουγε κάθε βράδυ, ώρες, μιλάγαμε και αυτά εκεί, υπομονή και τώρα... Έλεγες γι' αυτό το, γι' αυτό το θέμα. Γι' αυτό ναι, μου κουβέντιαζε, μου έκανε πλάκα μου, το μου έπαιρνε τη στεναχώρια μου, την πέταγε πάνω μου, την έκανε χαρά μου, την έκανε καλαμπούρι μου. Δηλαδή ήταν ένα παιδί πραγματικά που αν δεν υπήρχε ο Νεκτάριος, έτσι, και έχει βγει και αυτός τώρα, γιατί μιλάμε μέχρι και σήμερα, αν δεν υπήρχε αυτός πραγματικά... Εντάξει, θα τα είχα βγάλει πέρα, απλώς δεν θα είχα να θυμάμαι το ότι κάποιος με βοήθησε τόσο πολύ σε μια τόσο δύσκολη στιγμή και αυτός ήταν ένας άγνωστος εγκληματίας. Ξεχωρίζεις και την καλοσύνη κάποιων ανθρώπων ή τον τρόπο που σε πλησίασαν. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγες στο podcast και για την ψυχολόγο, μια Γερμανίδα είπες. Μπράβο, ότι ήταν, από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό. Βοήθησε. Να σου πω, το πιο έντονο, τι ήταν, η αδικία, η ντροπή... Τι, δηλαδή, προσπαθώ να αναγνωρίσεις. Ήταν όλα μαζεμένα που δεν μπορούσε να ξεχωρίσεις. Επειδή ήταν ψυχολόγος, και τι είναι αυτό τελικά που σε κινητοποιούσε κιόλας για να προσπαθείς. Γιατί ο λόγος που δεν λύγησες είναι ότι κάτι από όλα αυτά, τέλος πάντων, σε κρατούσε ζωντανό. Στο είπα πριν. Το δεν ανέχομαι εγώ. Το δεν ανέχομαι. Να καταλήξω κάποιος που επειδή. Όλο αυτό που είδατε, παιδιά, έγινε μέσα σε 2 χρόνια. Ναι. Έτσι, δηλαδή, δεν θέλει πολύ. Ναι. Δεν θα το παίξω τώρα, πώς το λένε, σύμβολο απεξάρτησης και τέτοια. Ναι. Δεν γουστάρω. Δεν τα γουστάρω αυτά. Απλώς, επειδή ήταν δημόσιο όλο αυτό που συνέβη, δες σε 2 χρόνια πώς μπορείς να καταλήξεις από αυτά. Ναι. Και να μένεις όσο πιο μακριά μπορεί ο καθένας, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Επανέρχομαι. Αυτό ήταν που με κράτησε πάνω που λες. Δεν ανέχομαι εγώ, επειδή ναι, αυτό καταστράφηκα σε 2 χρόνια. Έτσι, και σαν πνεύμα και σαν οργανισμός και τα λοιπά, λόγω της χρήσης, να καταλήξω να πάρω όλη μου τη ζωή και να την κάνω φτσ, έτσι. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα περιφάνειας, ένα ιδιόρυθμο και πλούν. Δεν το λέω με κακή έννοια. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Και το έχεις πιάσει ότι εγώ δεν είμαι καμένο χαρτί. Εγώ δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με αντιμετωπίσει ως καμένο χαρτί. Αυτό που συνέβη έχω δίκιο. Γιατί έχω να απολογηθώ στην κοινωνία που ζω, ναι, έχω να απολογηθώ για το αν έκανα έγκλημα. Για τίποτα άλλο. Ναι. Κακό δεν έκανα σε κανέναν. Το τι παρά μόνο στον εαυτό σου. Μπράβο. Ναι, ναι. Αυτό είναι το δικό μου αξιακό σύστημα γενικά.